Γίνεται χαμός μέσα στην Νέα Δημοκρατία και τι σας κόφτει εσάς το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, το λένε για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Μια χαρά είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αναφέρεστε προφανώς στις ερωτήσεις που έχω κάνει και τις δηλώσεις στον ευρωπαϊκό τύπο για αυτό το θέμα. Θα σας πω και γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Να δούμε τι έλεγε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και τι λέει τώρα. Προεκλογικά έλεγε από το ότι είναι προδοτική, Σαμαράς και μια πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, έως ότι είναι πάρα πολύ βλαβερή αυτή η συμφωνία. Έτσι δεν είναι? Αυτό έλεγε. Τι είπε σήμερα η κυρία? Και για ανταλλαγή με τις συντάξεις έλεγε. Έλεγε για ανταλλαγή, ότι ανταλλάξαμε με τις συντάξεις. Τι είπε σήμερα η κυρία Μπακογιάννη? Είπε ότι θα τιμήσουμε και θα τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν είπε καν αυτό που λέγανε προεκλογικά, ότι θα κοιτάξουμε κάθε στιγμή στην ενταξική πορεία της Βόρειας Μακεδονίας να εφαρμόζουν τη συμφωνία και αν δεν εφαρμόζουν θα τους σταματάμε κτλ. Τίποτα από αυτά. Θα τηρήσουμε και θα τιμήσουμε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι μια διαφορετική πολιτική. Αν θέλουμε το παραδεχόμαστε, αν θέλουμε να βάλουμε ως στρουθοκάμιλοι το κεφάλι στην άμμο, δεν το παραδεχόμαστε και λένε ότι η γραμμή είναι η ίδια. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και εξακολουθούν να υπάρχουν. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Σαμαράς, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι είναι προδοτική συμφωνία. Ήταν από τους υπέρμαχους και εγκέφαλους των μακεδονομαχικών συλλαλητηρίων. Κατέβαινε στα συλλαλητήρια, όπως κατέβαιναν και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η γραμμή, η πολιτική πλατφόρμα των συλλαλητηρίων ήταν ότι αυτή η συμφωνία είναι προδοτική. Ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προδότες. Αυτή είναι η πολιτική. Επομένως, τώρα ή ο κύριος Σαμαράς έλεγε ψέματα προεκλογικά και δεν πίστευε αυτά που λέει, ή σήμερα έχει διαφορετική θέση από ό,τι έχει η επίσημη κυβέρνηση. Ο κύριος Σχοινάς αποδεικνύεται προς τιμήν του. Ορίστε. Ο κύριος Σχοινάς προς τιμήν του είχε εκφραστεί διαφορετικά για τη συμφωνία. Ο κύριος Σχοινάς, θα σας πω τώρα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και, λοιπόν, ή ο κύριος Σαμαράς, για να κλείσω το συμπέρασμα, ή ο κύριος Σαμαράς έλεγε ψέματα προεκλογικά ή διατηρεί τις ίδιες θέσεις. Και επειδή το site τον οποίο τον εκφράζει από πολύ παλιά και τον εκφράζει ακόμα και τώρα, λέει αυτά που λέει για τον Δέντια, ότι είναι κοτζιακότερος του Κοτζιά κτλ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφωνίες. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη και άλλων, οι οποίοι λένε και αυτοί έχουν κάνει πολύ διαφορετικές τοποθετήσεις σήμερα από ό,τι προεκλογικά. Απόδειξη για όλα αυτά είναι η τοποθέτηση του κυρίου Σχοινά ως αντιπροέδρου της Κομισιόν με αρμοδιότητες, θα τα πούμε αυτά, για τον διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Ο κύριος Σχοινάς είχε εκφραστεί υπέρ της συμφωνίας κατηγορηματικά. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Σχοινάς, είναι όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι όλες οι πτέρυγες της Ευρωπαϊκής Βουλής οι δημοκρατικές. Οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, η αριστερά, η κεντρό, είναι φανατικά υπέρ της συμφωνίας. Μόνοι τους βουλευτές από άλλα κόμματα, σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς κτλ., χωρίς καμία παρέμβαση δική μας, μάζεψαν υπογραφές για να πάρει ο Τσίπρας και ο Ζαεφ το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμφωνία αυτή. Σοσιαλιστές με πρωτοβουλία των σοσιαλιστών το έκανε. Και συνυπέγραψαν επιφανή στελέχη των συντηρητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Και γιατί ακριβώς επιλέχθηκε, ένα από τα κριτήρια που επιλέχθηκε ο κύριος Σχοινάς είναι ακριβώς ως αντιπρόεδρος, είναι ακριβώς ότι ήταν υπέρ της συμφωνίας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Σαμαράς και για να μην τα βάζει με τον κύριο Μητσοτάκη. Από πού προκύπτει ο πιο πράγμα ακριβώς? Αυτό το οποίο λέτε εσείς. Σαν μια υπόθεση που κάνετε σε ότι ήταν ο κύριος Σχοινάς. Όχι, από πού προκύπτει ότι έγινε αντιπρόεδρος? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνετε κάποιες υποθέσεις και κάποια σενάρια τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πώς θα τεκμηριώνετε, να καταλάβει και ο κόσμος. Θα σας εξηγήσω, ευχαρίστω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι τέτοιο το κλίμα υπέρ της συμφωνίας, ώστε δεν υπήρχε περίπτωση, η παραμικρή περίπτωση, ο Σαμαράς ως Μακεδονομάχος να εμφανιστεί και να περάσει από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως επίτροπος, ως απλός επίτροπος, πολύ περισσότερο ως αντιπρόεδρος. Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση. Κύριε Κούλογλου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν αναλάβαμε, περνάμε τους υποψήφιους επιτρόπους, τους περνάμε από κρυσάρα.
τσιγαρίζονται κυριολεκτικά. Πρέπει να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Κρατάνε ώρες, κρατάνε μέρες οι ερωτήσεις. Λέτε ότι θα έπλυτε την εικόνα της. Όχι, δεν θα μπορούσε να υπερασπίσει τη θέση του. Εκτός αν έλεγε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι πάρα πολύ κακή. Αν έλεγε ότι είναι κακή συμφωνία και πολύ περισσότερο προδοτική, δεν θα έπαιρνε ούτε την ψήφο του. Μόνο την ψήφο. Αλλά δεν ψηφίζει, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν, δεν θα παίρναγε. Επομένως, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Και όπως ξέρετε, όλοι και η άτεκτη στάση της κυρίας Μέρκελ, όσο και του Μακρόν, αλλά κυρίως της κυρίας Μέρκελ, σε μια προσπάθεια που έγινε στην αρχή παρασκηνιακά να θετηθεί θέμα από τον κύριο Μητσοτάκη των μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, απορρίφθηκε αμέσως, ασυζητητή, διότι η κυρία Μέρκελ ξέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δημαγώγησε ασύστολα στην περίπτωση των Πρεσπών του. Το είχε πει και δημοσίως εδώ στην Αθήνα. Και ξέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανήκει σε αυτή την παλιά γενιά των Ελλήνων πολιτικών, οι οποίοι δημαγωγούσαν, ήταν μαυρογιαλούροι, αλλά έλεγαν έξω και άλλα έλεγαν μέσα. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ να με ακούσετε κι εσείς. Κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό για την γλωσσία, κύριε. Βέβαια, όχι για την γλωσσία. Μα είναι προφανές ότι είναι. Δεν είναι η γλωσσία. Είναι το ένα και καθαρό συμπέρασμα ότι η δημαγωγία, το ψέμα και ο λαϊκισμός έχουν κοντά ποδάρια. Από την άλλη, του έδωσε 40%. Όταν πάρει την κυβέρνηση, ορίστε. Από την άλλη, πήρε 40%. Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία. Πήρε 40% λέγοντας πράγματα τα οποία δεν μπορούσε καν να εφαρμόσει. Και δεν μπορούσε καν να εφαρμόσει. Όχι μόνο στο θέμα. Που δεν μπορούν να εφαρμόσουν, πείτε μας ένα πράγμα. Πείτε μας ένα πράγμα. Αλλά πραγματικά άκουσα και προηγουμένως. Πείτε μας ένα πράγμα που είπαμε. Θα σας πω. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Μάλιστα. Ένα άλλο μεγάλο θαύμα πέρα από το θαύμα στην οικονομία. Όχι, ένα μπορείτε να μας πείτε. Ναι, ένα. Ήταν το θέμα της ασφάλειας και της τάξης στο κέντρο της Αθήνας στα Εξάρχεια. Το αφισβητήριο έχει γίνει σοβαρή δουλειά τελευταίες εβδομάδες. Αφήστε με να σας πω, μου είπατε ένα παράδειγμα. Όπου κορυφαίο δείγμα αυτού ήταν αυτό που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης και στις προεκλογικές του, στις προγραμματικές του δηλώσεις, όπου είπε ότι θα κάνουμε το Πολυτεχνείο μέρος του μουσείου. Σωστά το είπε. Αυτό δεν γίνεται, να γίνει πράγματι. Αποδείχτηκε ότι ούτε αυτό το πολύ απλό πράγμα δεν είχαν κοιτάξει να δούνε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και αποδείχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι υπάρχει ένα κληροδότημα προς το δημόσιο του κτηρίου του Πολυτεχνείου, το οποίο ορίζει σαφέστατα ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Έχει προγραμματιστεί σημαντικά. Αλλά μου είπατε να σα πω ένα. Μα συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια. Στα Εξάρχεια, στα νότια προάστια, πάμε να δούμε. Πάμε εδώ μια βόλτα στην Πειραιώ, στην Συγκρού, στην Παραλιακή, να δούμε στις γειτονιές Καλυθέας εδώ γύρω. Να δούμε λίγο πώς έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει. Πώς έχει αλλάξει η αστυνόμευση. Επειδή στα νότια μένω, δεν έχει αλλάξει καθόλου η αστυνόμευση, κύριε Σπανάκη. Πάμε μια βόλτα λοιπόν να δείτε αν έχει αλλάξει. Ακούστε να δείτε. Η πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν τα μέσα ενημέρωση. Ο Μιχάλης Οξοχοίδης έχει κάνει εξαιρετική μέσα ενημέρωση. Προερχόμενος από το Πασόκ. Δεν έχει σημασία. Ο Μιχάλης Οξοχοίδης έχει κάνει μια αξιόλογη δουλειά. Εμένα μου ζητήσατε. Γελάει ο κύριος Οικονόμου. Τον βλέπω, μηδιάζει ο κύριος Οικονόμου. Εμένα μου ζητήσατε να σας πω ένα δείγμα προχειρότητας. Και σας είπα. Δεν είπαμε για την ασφάλεια. Θα θέλετε να μιλήσουμε για την ασφάλεια, θα μιλήσουμε. Αλλά μου είπατε να πω ένα δείγμα προχειρότητας. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτό. Ότι ο κ. Μητσοτάκης ούτε καν προεκλογική δημαγωγία στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης είπε ότι θα κάνει το Πολυτεχνείο. Το μειώσαμε 30% το μέρη φαίνεται δείγμα προχειρότητας. Το διαφέραμε 100% λίγο παραπάνω το μειώσαμε. Αυτό είναι, ξέρετε, σαν το ανέκδοτο που λέει και εσείς γιατί καταπιέζεται τους μαύρους. Να δούμε την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι σημασία. Ωραία αυτά που λέτε. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Να σας πω. Όχι, πέστε μου για το συγκεκριμένο να μου πείτε. Ωραία αυτά που λέτε, αλλά ο κόσμος αύριο για πολύ άναψη. Ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Που κολλήσατε με τον ημερό σε επενδύσεις σοβαρές που θα έφερε να σε επενδύσουν γιατί. Ρούετε ανοιχτές θύρες τώρα. Έτσι είναι. Το ελληνικό δηλαδή δεν είναι ένα παράδειγμα. Το ελληνικό. Ένα παράδειγμα. Το λύνατε σε μια εβδομάδα και πάει για το 2020 και αν. Κύριε Σπανάκη, θυμάστε ότι η σύμβαση του ελληνικού όπως παραδόθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε καν τοπογραφικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας πολίτης να αμφισβητήσει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η λέξη επένδυση
Ήταν κάτι μακρινή, μια λέξη μακρινή από το ξενοδοχείο. Πείτε μου μια επένδυση. Κύριε Πουλόπουλο, για να μια επένδυση. Μάλιστα, σας έχω. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Θα σας πω και στο λεξιλόγιο. Έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση από μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, 300 εκατομμυρίων ευρώ. Και πήγε ο επικεφαλής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αυτής, αν θέλετε να σας πω και ποιος είναι, αλλά δεν έχει σημασία, πήγε στους αρχηγούς των κομμάτων και στους παλιούς πρωθυπουργούς να τους πει ότι αυτή η επένδυση προχώρησε πάρα πολύ, καλά έγινε και προχωράμε πάρα πολύ. Πήγε και σε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος του λέει πόσα, του έκανε έτσι. Και του είπε ο διευθύνων σύμβουλος, ούτε ένα ευρώ δεν μας ζήτησαν, ούτε ένα ευρώ. Και είπε ο πρώην πρωθυπουργός που είναι φανατικός αντισυριζαίος. Αυτά είναι από τα καλά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμείς δεν παίρναμε για κάθε επένδυση, είτε δημόσια είτε ιδιωτική, μίζα 10%. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θέλετε να πείτε, με συγχωρείτε, αυτό θέλετε να πείτε. Παρακαλώ τώρα. Θέλω να πω. Ανακαλέστε αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν ανακαλώ καθόλου. Τι θέλετε να πείτε τώρα, δεν πείτε. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα. Μα τι θέλετε να πείτε. Βέβαια, μα κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να πω ότι αυτό που έγινε επί νέας κυβέρνησης, ότι καταργούνται έτοιμοι διαγωνισμοί να γίνουν, όπως είναι για τις ταυτότητες ή το μετρό της Θεσσαλονίκης. Καταργούνται για να πάρουν δουλειά. Με την έννοια τη δική σας. Καταργούνται για να πάρουν δουλειά υπερβολικό. Μεγαλύτερο κόστος. Μεγαλύτερο κόστος. Και από το κόστος που είχε σηκωθεί όλη η Θεσσαλονίκη. Έχει σηκωθεί όλη η Θεσσαλονίκη. Από τον Μπουτάρη μέχρι όλους τους φορείς λένε ότι αυτή ήταν η καλύτερη ρύθμιση και το έργο πάει πάλι να γίνει το σύντομο ανέκδοτο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε δεσμευτεί. Γιατί το αναβάλλεται και ο Καραμαλής, ο υπουργός μεταφορών. Και αυτό έγινε μόνο για να πάρουν δουλειά οι εργολάβοι. Να πάρουν να δώσουν δουλειά σε εργολάβους. Αυτή είναι η ιστορία. Στο λαό της Θεσσαλονίκης και θα υλοποιήσουμε. Και γι' αυτό ακυρώνονται έτοιμοι διαγωνισμοί. Όλοι οι διαγωνισμοί που ήταν έτοιμοι, αλλά δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει, ακυρώθηκαν για να δοθούν σε εργολάβους. Και να δοθούν σε εργολάβους για να πάρουμε τη δουλειά. Κυρίε Πανάγκη, ένα λεπτό έχω και εγώ μία ερώτηση. Δεν έχω σκοπό να διακόψω τον κύριο Κλόγκ, εντάξει, ειλικρινά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί από όλες τις πλευρές από όπου και αν προερχόμαστε. Αλλά αφισβητείτε. Δημοκρατία και πολυφωνία. Αφισβητείτε ότι η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σκοινά ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Το αφισβητείτε. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάρα άρα, πολύ καλή κίνηση. Και λέμε, ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση του Μαργαρίτη. Δεν σχόλιο πάντως είπαν οι σαμαρικοί βουλευτές καλούμενοι να σχολιάσουν την τοποθέτηση του κυρίου Σκοινά. Ασφαλώς. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ ότι ένας Έλληνας κατέλαβε θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελεία και παύλα. Άσχετα τώρα και για να ολοκληρώσω, επειδή μου ζητήσατε και για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ναι, αν η κυρία Ούρσουλα Βόντερ Λέγεν, η νέα πρόεδρο της Κομισιόν, τον γκρέμασε από την πρώτη μέρα. Δηλαδή του έβαλε μία ετικέτα στις αρμοδιότητές του, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα πρωτοσέλιδα δείτε σήμερα. Ο Μακρόν, το Ελιζέ δηλαδή, αντέδρασε επίσης. Και ο κύριος Σκοινάς, από όσο γνωρίζω από τις Βρυξέλλες, όχι μόνο δεν γνώριζε ότι θα του έβαζε αυτή την ταμπέλα προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, αλλά είναι και δυσαρεστημένος για αυτό το πράγμα. Αυτό και το είναι πολύ να ενδιαφέρον κάνει. Που μας λέτε. Αν... Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Αυτό έχει διατυπωθεί. Το έχει βεβαιώσει εμέσως και ο κύριος Σκοινάς. Δεν ήξερε ότι του βάλει αυτή την ετικέτα. Και αυτή η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, δεδομένου ότι την ίδια στιγμή αναλαμβάνει και το θέμα των προσφύγων, σημαίνει ότι προστατεύουμε, έτσι ερμηνεύτηκε. Έρχονται να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Ερμηνεύτηκε ότι προστατεύουμε από τους πρόσφυγες. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες αντιδράσεις. Και καλό θα ήταν να κάνει η κυρία Ούρσουλα Βον ντερ Λέγεν να αλλάξει την ονομασία. Γιατί διαφορετικά ο Μαργαρίτη Σκοινά, παρότι εμείς θα τον υποστηρίξουμε. Και ο κύριος Γιούνκερ θα τον υποστηρίξω. Με αυτό, Και εγώ θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αν θελήσει να εξηγήσει στους ευρωβουλευτές τι σημαίνει ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής άλλωστε. Υπάρχουν ο τρόπος ζωής των Ελλήνων και των Πορτογάλων είναι πολύ διαφορετικός από τον Γερμανών και των Σουηδών. Αλήθεια. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές αξίες. Αλλά όχι. Υπάρχει αξία της δημοκρατίας. Υπάρχει αξία της ανοχής, της αλληλεγγύης. Αυτές είναι οι αξίες. Αλλά δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και αυτό ήταν ένα μεγάλο ατόπιμα. Να βάλουμε μία τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να γυρίσουμε με τα μηνύματά σας και την αυριανή.